Ο Ολυμπιακό χόρευε στη λάσπη του Δάκλα Μία, σε εξάσφερο και εκτελώντα με το χειρότερο τρόπο για την αντίπαλό του τα όνειρα τη ομάδα του Μπάμπι Τενέ για κάτι καλό απέναντι στον πληγωμένο από την Ήτρα κοντά στην Πόρτο Πρωταθλητή, που έβγαλε όμω αντίδραση ακριβώ όπω την περίμενε ο προπονητή του. Μα πήγαν όλα καλά. Ήταν η αντίδραση που περιμέναμε και θέλαμε. Δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα σε μία μέρα. Κάναμε αυτό που έπρεπε μετά από μια άσχημη κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε, είμαστε ευτυχισμένοι. Όλα πήγαν καλά, ήμασταν αποτελεσματικοί. Στι πρώτε τρει ευκαιρίε κάναμε γκολ. Κάναμε ένα πέναλτι που δεν έπρεπε να επαναλαμβάνεται. Όλα τα παιδιά πήγαν καλά. Ήταν μια απόδειξη ότι όλοι οι παίκτε είναι παρόντε. Είμαστε ευχαριστημένοι ότι ήμασταν αποτελεσματικοί έχοντας προηγηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Από το πρώτο εμίγνωνο ο Ολυμπιακός είχε καθαρίσει την πουγάδα χάρη στα γκολ των Μπουχαλάκη τρίτο φετινό, το πρώτο του Ενβιλά που ήταν καταπληκτικό και του Γιούσεφ Ελαραμπή που επέστρεψε στο σκοράρισμα με το ένατο του γκολ σε εισάριθμα παιχνίδια. Και παρά την κακή είσοδο στο δεύτερο ημίχρονο, που εμπερί μια μεγάλη ευκαιρία για τη Λαμία με τον Βασιλακάκη και ένα χαμένο πέναλτι του Ντέλετιτ, στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα απάντησε με ακόμα τρία γκολ από τη Σουντανή με πέναλτι, πρώτο για φέτο και μετά το σοβαρό τραυματισμό του, Κάιπερ, επίση πρώτο γκολ για τον Βέλγο και τον Γιώργο Μασούρα που ήταν ο κορυφαίο αναμέτρηση να βάζει το κερασάκι στην Τρούτα. Κάπω έτσι, ο Ολυμπιακό κατέγραψε την δεύτερη μεγαλύτερη σε εύρο εκτό έδρα νίκη του μετά το 1972 απέναντι στο Γάλεο, ακριβώ το ίδιο σκορ 6-0, ενώ το δεύτερο ρεκόρ ήταν τα 6 γκολ από 6 διαφορετικού σκόρερ. Ο Ολυμπιακός όμως έχει το απόλυτο ρεκόρ με 7 διαφορετικού σκόρερ στο 7-0 στις 8-12 του 2012 στην αναμέτρηση με την Παναχακή. Και όλα αυτά. Σε άλλα κείμενο ντροπή για το ελληνικό προτάσμα, όπως ανέφερε και ο σκυλός του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, σε ποστάρισμα του στο Instagram. Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μας όχι μόνο για την ευρία νίκη, αλλά κυρίως για την υπεράθρωπη προσπάθεια που κατέλαβαν και το ρίσκο που πήραν να αγωνιστούν μέσα στο βούρκο και τη λάσπη. Σε τέτοιο αγωνιστικό χώρο δεν στεκόνται ούτε γαϊδούρια, όχι επαγγελματίε αθλητέ υψηλού επίπεδου. Είναι πραγματικά ντροπή να είναι αυτή η εικόνα τη Super League και δεν τιμά την ίδια τη διοργάνωση, του χορηγού και όσου θέλουν το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και την αναβάθμισή του. Η Super League οφείλει να πάρει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην ξαναγίνει ποτέ αγώνα τη σε τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Όσον αφορά τον τρίπι με την έκ, υπάρχει αμφιβολία για την συμμετοχή τον Κώστα Φορτούνη και Ρούμπεν Σεμέδο. Ο πρώτο ήταν εκτό αποστολή από την αναμέτρηση κόντρα στη Λαμία έχοντα ενοχλήσει τον οπίστη Ομυριαίο, ενώ ο Σεμέδο έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 66, νιώνοντα επίση ενοχλήσει στο ίδιο σημείο. Ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι τελικά και οι δύο θα καταφέρουν να δώσουν το παρόν στον τρίπτη τη Τετάρτη απέναντι στην ΑΕΚ. Από την άλλη, και ξέρουμε από το αγωνιστικό, υπήρξαν οι καταγγελίε του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού Κώστα Καραπαπά για δωροδοκία αλλά και απειλέ προ τον παίκτη του Άρη Σιαμπάνη από ανθρώπου του ΠΑΟΚ, παίρνοντα μάλιστα επίσημο χαρακτήρα οι ενόγω καταγγελίε και βάζοντα φωτιά σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε πείραξε κύριε Γκαγκάτζη, αλήθεια. Σου χάλα τα σχέδια. Πάμε λοιπόν, ξαναλέω. Για να μάθει και ο κόσμο του ΠΑΟΚ που σε έχει πάρει ήδη χαμπάρι, τι συνέβη. Καταγγέλω λοιπόν επίσημα και ελπίζω να ασχοληθεί σοβαρά η δικαιοσύνη με όλα τα παρακάτω. Και είμαι στη διάθεσή τη κάθε στιγμή όπω και εσύ, κύριε Καγκάτζη. Πήγε ο πρώην πάλι σα και συνεργάτης σα πλέον σε άλλα έργα, ονώντα με μια σακούλα γεμάτη λεφτά στον τερματοφύλακα του Άρη Χιαμπάνη και αποπειράθηκε να το δωροδοκίσει με μεγάλο ποσό που είχε σε σακούλα, ναι ή όχι. Είχε μαζί του σκληρό ποινικό μπράβο, ο οποίο ήταν στο συγκεκριμένο ραντεβού, ναι ή όχι. Είναι αλήθεια ότι ο Σιαμπάνης απειλήθηκε, τρομοκρατήθηκε εν τέλει, δεν αγωνίστηκε ή όχι. Πε μα λοιπόν, γιατί εμεί σα ξέρουμε βρωμιάριδε. Ποιου του έστειλε στο Σιαμπάνη και σε τουλάχιστον άλλους δύο παίχτε του Άρη. Να ανοίξουν τηλεφωνικέ γραμμέ άμεσα και θα φτάσουμε στους εντολείς. Έφτασε η ώρα. Η ώρα να δουν όλοι πως η βρωμιά κρύβεται πίσω από αυτό που με θράσει ονομάζεται Εξυγίανση. Πάμε λοιπόν στους αγγελίε για τα υπόλοιπα. Για τα όσα λες, για όσου φουμπουδείω. Πριν υπουργούς υπαλληλίκια, θα πάρεις απαντήσεις από την ελληνική δικαιοσύνη. Ιστερόγραφο. Για τις ύβριες για χολυστερίνε, παιδοβούβαλα κτλ κτλ, δεν θα απαντήσω κάτι. Στις γειτονιές που εγώ μεγάλωσα, δεν μαλώνουμε με κοριτσάκια σαν το Μάκι Γκαγκάτσι.